ήρθα από το Καναδά και σας βρήκα εδώ, στην Πρόκα. Ω, Θεέ μου, από τόσο μακριά. Από πολύ μακριά. Βγήκαν αρκετοί μαθητές από εκεί. Μετά γίνανε διάφορα χρήσεις. Okay. Μπαράκι με φαγητό, μακαρονάδες, για after. Μετά τη διασκέδαση, περνούσαν από εδώ και τρώγανε κάτι, κόσμος. Μέχρι που το πήρε ο Μάνος, ένας διανοούμενος κάρπεντερ. Ναι. Ζούσε στο Παρίσι πολλά χρόνια. Και το έφτιαξε για να συναντιέται με τους φίλους του. Και ποιος το ονόμασε η Πρόκα? Η Πρόκα ο Μάνος που το άνοιξε. Ήρθε εδώ με ένα φίλο του, ήταν άδειο το μαγαζί και επί μια εβδομάδα βγάζανε πρόκες, η τύχη ήταν γεμάτη πρόκες. Και σκεφτόντουσαν και πώς να βγάλουν, τι όνομα να δώσουν στο μπαρ. Ναι. Όπως στο τέλος, αφού είχαν εξαντληθεί με τις πρόκες, λένε να ρε, η Πρόκα θα τα βγάλει. Λοιπόν, για φαγητά, γιατί μετά τις διαφημίσεις εγώ επιστρέφω στο Καναδά, δεν κάθομαι εδώ στην Αίγινα. Mm-hmm. Ναι, ναι, μετά τις διαφημίσεις εγώ μπαίνω στην κουζίνα μου. Θα φτιάξεις μια σάλτσα για μακαρόνια. Okay. Θα πάρεις λίγα φύλλα από το βασιλικό. Okay. Λίγο λάδι. Ναι. Τρύψεις μια ντομάτα. Μια σκελίδα σκόρδο. Mm-hmm. Και ρίξε από πάνω τριμμένο φυστί και γίνεις. Α, αυτό είναι. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις εγώ θα προσπαθήσω για πρώτη φορά, θα κάνω μακαρόνια. Εσύ όμως θα μου παίξεις και λίγο στο πιάνο. Κάνουμε μία σάλτσα από φιστίκι και θα βάλουμε πάνω στα μακαρόνια μας. Και όταν έχει δράσει το νερό καλά με το καλό ελαιόλαδο, σήμερα έχω το βιολογικό, όταν έχει δράσει το νερό καλά, έχουμε το rolling boil. Μετά βάζουμε τα μακαρόνια μας εδώ πέρα. Τι μακαρόνια θα βάλουμε σήμερα? Έχουμε το μίσκο, το πένι. Λοιπόν, όλα ελληνικά προϊόντα όπως πάντα και τα βρίσκουμε εδώ στο Καναδά σε διάφορα σούπερ μάρκετ, ζαχαροπλαστεία, γιατί μας τα φέρνει όλα το Group Miron από την Ελλάδα. Οπότε δεν μας λείπουν καθόλου ελληνικά καλά προϊόντα. Έτοιμοι. Να βάλουμε τα μακαρόνια μέσα. Λίγο καλό ελληνικό τυράκι και αυτό ήτανε. Μακαρονάκια με πιστάτσιο σάλτσα με λίγο φέτα τυρί. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόκα Μπαρ, κύριο Ηλία, όλο το συνεργείο μας εδώ στο Καναδά και στην όμορφη Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να τρώμε όλοι καλά. Like Star Foodies. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Susanna.